σύμφωνα με τους νόμους του Θεού, έχω καταλάβει ότι, μάλλον έχω πιστέψει κιόλας, το νιώθω, ότι ό,τι έχει πει ο Χριστός δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι λόγια τα οποία έχουν βάθος, έχουν ουσία, έχουν αξία. Έχουν μια εξήγηση, την εξήγηση το πώς λειτουργεί το σύμπαν, το πώς λειτουργεί όλο αυτό το οποίο μας περιτριγυρίζει. Προχτές, κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο, πηγαίνω στη γυναίκα μου για να γεννήσει, σταμάτησε σε ένα φανάρι. Μη έχοντας μαζί μου χρήματα, τα λεγόμενα fiat currency, τα οποία λίγο-λίγο προσπαθώ να τα ξεκόψω, έχοντας μαζί μου μόνο ένα ευρώ, καθώς περίμενα στο φανάρι για να στρίψω για το νοσοκομείο, έρχεται ένα παιδί στο παράθυρο, όπου έχει ήδη περάσει 4 αυτοκίνητα μπροστά για να πλύνει τα μπαμπρίζ και δεν τα καθάριζε κανένας, δεν έδωσε κανένας τίποτα. Λέω τη γυναίκα μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου το ευρώ που έχουμε. Μου δίνει το ευρώ, το δίνω στο παιδί χωρίς να πλύνει το τζάμ. Μη κοιτάει, μη χαιρετάει, ευχαριστώ, λέει, φεύγει. Κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο, μου λέει η γυναίκα μου, πώς και δώσε με ένα ευρώ ολόκληρο για να μην μας καθαρίσει ούτε το τζάμ. Λέω, πιστεύω στους νόμους του Θεού, αλλά θεωρώ σήμερα, το νιώθω ότι πραγματικά πρέπει να το κάνω. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι πρέπει να το κάνω. Και όντως το έκανα. Το έκανα αυτό το πράγμα. Επειδή ο χρόνος είναι σχετικός, πολλές φορές θα περιμένουμε μερικά πράγματα γρήγορα, αργά, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς στο θέλημα του Θεού. 6 με 7, 8 ώρες αργότερα, το 1 ευρώ αυτό έγινε πολλαπλάσιο, κατά πολύ πολλαπλάσιο, και όχι μόνο ότι το ευρώ έγινε ευρώ, αλλά η δύναμη η οποία ήρθε απ' έξω και υποστήριξε σε κάνα δύο πράγματα τα οποία χρειαζόμουν, ήταν πολλαπλάσια σε ό,τι είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να έχω αν καλούσα μόνο ένα άτομο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλά είναι να μην πιστεύουμε μόνο ότι βλέπουν τα μάτια μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πιστεύουμε στο αθέατο, γιατί μέσα από τις πεποιθήσεις μας και τα πιστεύω μας μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια άλλα πράγματα. Το οτιδήποτε μας συμβαίνει γύρω μας είναι θέμα πεποιθήσεων, προγραμματισμού. Ας αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να εξελιχθούμε σε οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Αλλά το νόημα όλο αυτό το βίντεο είναι ότι οι νόμοι του Θεού για πάνω σε θέμα αγάπης, έλξης και οτιδήποτε αναζητούμε και επιζητούμε ισχύουν. Τα λέει ο Χριστός μας, διαβάζοντας τα λόγια του Χριστού και κάποιες άλλες θεωρίες πιο εξελιγμένες, αν πούμε ότι διαβάζουμε μόνο τα βιβλία της Εκκλησίας, θα καταλάβουμε όσα πραγματικά συμβαίνουν, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε μάλλον όσα πραγματικά συμβαίνουν γύρω μας. Αυτά.